Σας καλημερίζω από τη Λευκοσία της Κύπρου. Είμαι ο Σεφ Άντρος Χαραλάμπους και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε για την βιωσιμότητα των εστιατορίων μετά την κρίση από τον κορονοϊό. Μην αναμένετε ότι θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να λένε ότι αυτή η επιχείρηση θα κλείσει και αυτή θα μείνει ανοιχτή. Αυτόν δεν θα το πω. Πρώτα θα περιγράψω το νέο περιβάλλον που θα πρέπει να συνηθίσουν οι εστιατόρες που σκοπεύουν να είναι στο επάγγελμα. Όλα αυτά που εξέραμε όλα τα χρόνια, παρόλο που είναι χρήσιμα να τα γνωρίζουμε, πρέπει να τα ξεχάσουμε λίγο εν μέρη και πρέπει να μάθουμε και μερικά άλλα πράγματα. Σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και έγιναμε πιο ευαίσθητοι με την καθαριότητα και με την υγιεινή μέσα σε έναν εστιατόριο, θα πρέπει στο μέλλον, αυτό είναι που θα περιγράψω τώρα, ότι οι εστιατόρες θα πρέπει να κάνουν αλλαγές στο περιβάλλον, στο χώρο τους, για να μπορούν πλέον να δέχονται τους πελάτες τους με ασφάλεια και εννοείται ότι να είναι και οι πελάτες πρωτίστως ασφαλείς. Αυτή η κρίση έχει χτυπήσει ιδιαίτερα οικονομικά των κλάδων της εστίασης και μιλώ για όλες τις βαθμίδες, για όλα τα είδη της εστίασης, από το πιο απλό καφενείο μέχρι το πιο πολύπλοκο εστιατόριο, όλα τα ξενοδοχεία που διαθέτουν φαΐ, που όλα διαθέτουν φαΐ, μικρές επιχειρήσεις που κάνουν φαΐν για παράδοση, κάνουν το γνωστό take away and delivery. Όλοι πρέπει να κάνουμε πλέον αλλαγές για να δημιουργήσουμε έναν ασφαλές περιβάλλον. Οι αλλαγές εννοείται ότι χρειάζονται και χρήματα. Πρέπει να κοιτάξουμε πλέον τις υποδομές μας. Ενδεχομένως θα αλλάξει και λίγο η νομοθεσία. Εκτός από τις συνηθισμένες αναλύσεις που έκανε το προσωπικό μας, το λεγόμενο stool examination, που εκοιτάζαμε μήπως έχει σκουλικάκια στα έντερα και μπορούσε να μεταδώσει κάποια ασθένεια στους πελάτες, στο μέλλον πρέπει να ζητούμε από το προσωπικό μας να κάνει και πιο επεξεργασμένες, πιο αναλυτικές εξετάσεις και τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον θα πρέπει να έχουμε πιστοποιητικά για τον κορονοϊό συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο τακτικά θα τα απαιτεί η νομοθεσία. Τώρα, οι αλλαγές στην εγκατάσταση θα πρέπει να γίνουν στα είδη υγιεινής που πρέπει πλέον να είναι όλα αυτοματοποιημένα. Έχω προσέξει με μεγάλη μου ευχαριστήση όταν επισκεφτήκαμε πρόσφατα τα τελευταία χρόνια, ερχόμαστε στην Ελλάδα κάθε χρόνο, 2, 3 και 4 φορές το χρόνο. Με μεγάλη ευχαρίστηση είδα και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο ότι υπάρχουν πλέον τα αυτόματα σαπούνια, οι αυτόματες βρύσες που βγάζουν νερό,
οι αυτόματοι κάλαθοι που ρίχνεις στο χαρτί σου και ανοίγουν από μόνοι τους με κάποιον αισθητήρα. Συνήθως δεν έχει να αγγίξεις πουθενά για να τελειώσεις τη δουλειά σου. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις κουζίνες, με πιο αυστηρά μέτρα υγιεινής για το προσωπικό. Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις τραπεζαρίες που πρέπει πλέον να αραιώσουν τα τραπέζια τους. Στο δικό μου κατάστημα που έπαιρνε υπό κανονικά συνθήκας 104-105 άτομα, όταν είχαμε πάρτι έβαζαμε 120. Αυτά πρέπει να είναι παρελθόν για τους μικρούς τους χώρους. Θα πρέπει και ο κόσμος, οι πελάτες πλέον να είναι πιο ψαγμένοι. Όταν θα έχουν μεγάλες παρέες, βαφτίσια, γάμους, ενδεχομένως οτιδήποτε, μεγάλες συγκεντρώσεις, θα πρέπει να επιλέγουν έναν πιο μεγάλο χώρο. Τα τραπέζια μας πλέον πρέπει να είναι πιο αραιά. Δεν μπορεί να αγγίζει ο ένας πελάτης πάνω στον άλλον. Πρέπει πάνω στο τραπέζι να χρησιμοποιούνται παραπάνω είδη μίας χρήσεως. Χωρίς να αποκλείεται δηλαδή η ρούχινη πετσέτα που στα καλά εστιατόρια είναι υποχρεωτική, θα μπορούσε να υπάρχει και επιλογή από μια ατομική πετσέτα η οποία είναι κλειστή μέσα σε ένα σακουλάκι. Έχω δει τέτοιες συσκευασίες, μπορεί να έχουν μέσα και καμιά οδοντογλυφίδα, μπορεί να έχουν μέσα και λίγο αλάτιν και πιπέρι μέσα σε πολύ μικρά φακελάκια. Έχω δει τέτοιες συσκευασίες. Όμως αυτά θα καθιστούν τις επιχειρήσεις πιο πολυδάπανες. Δηλαδή ένας εστιατόρας για να κάνει τη δουλειά του πλέον θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα λεφτά και εννοείται ότι θα πρέπει να αυξήσει και τις τιμές του για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τώρα, πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις. Σήμερα οι επιχειρήσεις των εστιατορίων είναι όπως ένας ασθενής. Μπορούν όλοι οι ασθενείς να γίνουν καλά? Μπορούν να γίνουν καλά, ναι. Άλλοι βραχυπρόθεσμα και άλλοι μακροπρόθεσμα. Μπορεί δηλαδή ένας πολύ ασθενής να του παρατείνει τη ζωή του ο γιατρός για μερικές μέρες, για μερικούς μήνες. Κάποιος άλλος ασθενής μπορεί να παραταθεί η ζωή του πολύ περισσότερο. Μερικοί θα γιάνουν, θα γίνουν καλά και θα μπορούν να ζήσουν ακόμα πολλά χρόνια. Υπάρχουν και μερικοί ασθενείς που μπορεί να μην τα καταφέρουν. Τώρα όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις σε πλεονεκτική θέση και επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση. Μπορούν να σωθούν όλοι? Η απάντηση είναι ναι, αλλά θα χρειαστούν αλλαγές, χρόνος και χρήμα. Για να γίνει τώρα, οι επιχειρήσεις που είναι σε πιο πλεονεκτική θέση, τα εστιατόρια που είναι σε καλύτερη θέση, είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που το ακίνητο, το χτίριο, το κατάστημα είναι ιδιόκτητο από τον επιχειρηματία. Γλιτώνει τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσό για το ενίκιο. Σε πλεονεκτική θέση είναι εκείνοι που είναι ήδη οι επαγγελματίες. Δηλαδή, όπως εγώ ήμουν εστιατόρας, αλλά ήμουν παράλληλα και σεφ, εργοδοτούσαμε μαγείρους. Για την ακρίβεια, υπήρχε μια εποχή που στο δικό μου εστιατόριο υπήρχαν 6-7 άτομα προσωπικό μέσα στην κουζίνα. Ήταν τουλάχιστον οι 3-4 μάγειροι κανονικοί επαγγελματίες. Και είχαμε και βοηθητικό προσωπικό βέβαια. Παρόλο που ήμουν και εγώ ο σεφ. Πώς θα γίνει μια επιχείρηση πιο βιώσιμη? Είπα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Επειδή πρόκειται
να μικράνει η χωρητικότητα του εστιατορίου μας. Και εκεί που έπαιρνε 60 άτομα, τώρα θα παίρνει 40. Εκεί που έπαιρνε 100, σήμερα πρέπει να παίρνει 70-75. Εκεί που κάναμε με μεγάλα πάρτι θα γίνουν μικρά. Τώρα, ποιος είναι η πιο εύκολη αλλαγή για να γίνει μια επιχείρηση πιο βιώσιμη? Η πρώτη μου συμβουλή είναι να ξανακοιτάξετε πολύ προσεκτικά το μενού σας. Είναι αδύνατον, αφού θα ολιγοστεύσει το προσωπικό πλέον, αφού δεν θα έχεις να ταΐσεις 100 άτομα και θα ταΐζεις 60, πιθανόν να χρειαστείτε λιγότερο προσωπικό. Το λιγότερο προσωπικό δεν μπορεί να εκτελεί ένα πολύ μεγάλο μενού. Θα πρέπει να επικεντρωθείτε στα δικά σας σπεσιαλιτέ. Μην αντιγράφετε τι κάνει ο απέναντι σας, ούτε ο δίπλα σας εστιατόρας. Πάντα να θυμάστε ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις των εστιατορίων είναι εκείνες που κατάφεραν να κάνουν δικά τους σπεσιαλιτέ. Και εγώ στο δικό μου κατάστημα θα πω το όνομα, το εστιατόριο έχει πεθάνει πριν 15 χρόνια, Θεός μακαρίστο. Έκαναμε τα δικά μας σπεσιαλιτέ πολύ πολύ παλιά, όταν το είχε ο πατέρας μου, ειδικεύεται στα σαλιγκάρια. Η οικογένεια και η παράδοση του εστιατορίου. Έκαναμε και έναν τυρί, το οποίο ήταν επάλυψη για τις φρυγανιές. Και ήταν νοστιμότατο. Ακόμα το κάνω κάποτε στο σπίτι μου, χαρίζω ακόμα στους συγγενείς και τους φίλους και τους παλιούς τους πελάτες. Έκαναμε στο δικό μας το μενού, είμαστε και λίγο έτσι ιδιόρυθμοι εστιατόρες. Είχαμε ασχοληθεί την δεκαετία του 80 και εντεύθεν. Ασχολούμαστε πολύ με τα άγρια τα χόρτα. Άγρια ασπαράγγια, αγρέλια, τα στρουθιά, κάτι μικρά χορταράκια που βλαστούν μέσα στο σιτάρι. Ασχοληθήκαμε με άγρια σαγκινάρες, με λαψάνες, με γλίντους, με έναν πολύ μεγάλο αριθμό από άγρια χορτά, τα οποία είχαν ξετρελάνει τον κόσμο. Εκάναμε, εννοείται, ήταν αλφα κατηγορίας εστιατόριων, εσέρβιρεν και τα στέικς του, εσέρβιρεν και τα καλά τα φαγιά του. Αλλά όλα αυτά τα άγρια, τα χόρτα και τα λαχανικά δεν άρεσαν μόνο στους πελάτες που έτρωαν κρέας, άρεσαν ιδιαίτερα και στους πελάτες που δεν έτρωαν κρέας, που ήταν vegetarian, που ήταν vegan. Και εντελώς αθόρυβα και χωρίς να γίνονται επιπλήξεις στον πελάτη, ότι άμα είσαι ιδιότροπος, δεν τρώεις κρέας, να σου κάνω λίγο χαλούμι στη σχάρα ή ξέρεις, να σου κάνω μια σαλάτα. Αυτά τα πράγματα είναι αυθάδιες προς τον πελάτη. Και πρέπει να σεβαστούμε όλους τους πελάτες. Και εκείνους που τρώνε έτσι και εκείνους που τρώνε αλλιώς. Εφτιάξαμε δικά μας σπεσιαλιτέ στη σχάρα, κάτι μπιφτεκάκια που είχαμε μέσα πολύ σκόρδο και πολύ μπαχαρικό, κίμινο, κάρι, διάφορα. Κάναμε δικές μας συνταγές για τις αγκινάρες. Και είχαμε το δικό μας μενού. Γι' αυτό επήγαμε καλά. Θα πρέπει λοιπόν στο μέλλον οι εστιατόρες που αντέγραφαν το μενού, εκείνοι που ήταν στην παραλία, είχαν στο μενού τους τα ίδια φαγιά που είχε όλη η παραλία. Και αν άνοιγε κάποιος που έκανε και γύρω, επρόσθετα στο μενού τους και γύρω, μήπως χάσουν κανέναν πελάτη ή να κλέψουν κανέναν πελάτη. Λοιπόν, κοιτάξτε φίλοι μου,
το μενού σας πρέπει να περιοριστεί. Θα κάνετε εκείνα που μπορείτε να κάνετε με λίγο προσωπικό και εκείνα που μπορείτε να κάνετε φρέσκα την ίδια μέρα. Μην έχετε μεγάλο μενού και ποτέ ξανά μην ξαναβάλλετε στην κατάψυξή σας μουσακάδες, παστίτσιο, διάφορα φαγιά, τα οποία όταν έρθει ο πελάτης που έχετε μουσακάν όλο τον χρόνο, να κάνετε το μουσακά σας δύο φορές την εβδομάδα και να είναι φρέσκος, να κάνετε έναν ταψίν που να σας φτάσει για την ημέρα, αν περισσέψουν 2, 3, 4 κομμάτια να τα φάει η οικογένεια, να τα φάει το προσωπικό, αλλά ποτέ σας μην δώσετε το φαΐ τη δεύτερη μέρα. Θα κάνετε τα dips τα δικά σας. Τα τελευταία 15 χρόνια που είχα αφιπηρετήσει, με εφώναξαν σε όλα τα οινοποιεία της Κύπρου, με εφώναξαν πολλές ταβέρνες, πολλές καφετέρειες, πολλά εστιατόρια να τους βοηθήσω με το μενού τους. Τους έκανα όλους έναν μενού. Σε κανέναν δεν έβαλα φαΐν που έβαλα στο δίπλανο ή στον προηγούμενο. Τους έκανα νέα πράγματα, δικά τους πράγματα. Εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Θα διαχειριστείτε την κουζίνα σας και τα υλικά σας με πιο λίγα άτομα, πιο λίγο μενού, φρέσκο φαΐ, για να μείνουν οι πελάτες σας ευχαριστημένοι. Τώρα, αν θέλετε να έχετε ποικιλία, θα καθορίσετε ημέρες ότι σήμερα τα σπεσιαλιτέ της ημέρας είναι αυτά. 7 μέρες την εβδομάδα, 7 διαφορετικά σπεσιαλιτέ άμα θέλετε. Και εννοείται ότι μπορείτε να έχετε και στο μενού σας εκείνα τα φαγητά που γίνονται της ώρας. Αν είσαστε ψαροταβέρνα, θα έχετε και το καλαμάρι σας και το ψαράκι σας, το χταπόδι, τους μεζέδες σας, τα οποία επειδή ψήνονται της ώρας, δεν έχετε πρόβλημα να τα έχετε κάθε μέρα. Τα εστιατόρια που σερβίρουν κρέας μπορούν να έχουν και τις μπριζόλες τους και τον πονφιλέ τους και τα παϊδάκια τους. Δεν θα πω εγώ τώρα ούτε την εθνότητα του μενού, ότι σε κάθε μαγειρική, σε κάθε χώρα υπάρχουν όλα τα υλικά ψήνονται λίγο διαφορετικά. Ο λόγος που έκανα τα βίντεο μου το εχθεσινό και το σημερινό, θα κάνω και, και τρίτον και τέταρτο, είναι να δώσω κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί με πονεί το επάγγελμα, γεννήθηκα μέσα σε έναν εστιατόριο. Εμείς επεράσαμε πολύ καλά χρόνια, κερδίσαμε λεφτά, έκαναμε καλή ζωή, μεγαλώσαμε παιδιά, σπουδάσαμε τα παιδιά μας, τα καταφέραμε. Πρέπει να τα καταφέρουν και οι νέες γενιές. Επειδή άλλαξαν οι καιροί, θα αλλάξουμε και εμείς. Είπα ότι οι αλλαγές θα αφορούν την εγκατάσταση και το μενού. Τώρα, υπάρχει τώρα το οικονομικό θέμα που είπα ότι είναι σε ευνοϊκότερη θέση είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες και γλιτώνουν το ενίκιο των 1.000 ευρώ ή των 1.500 ευρώ ή των 2.500 ευρώ. Υπάρχουν μικρά και μεγάλα εστιατόρια ανάλογα με την περιοχή. Εάν θα ανοίξετε ένα νέο εστιατόριο, προσέξετε πολύ καλά πού θα το ανοίξετε. Και δεν εννοώ ότι πρέπει να πάτε όλοι στο κέντρο της πόλης. Εάν θα πάτε στο κέντρο της πόλης, πρέπει να αγοράσετε αυτόν το μηχανάκι. Αυτόν το μηχανάκι είναι ένας
Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Γράφει αριθμούς. Έχω δει επιχειρήσεις να αποτυχάνουν διότι άνοιξαν την επιχείρησή τους στη λαθασμένη πλευρά του δρόμου. Δηλαδή, είσαστε στο κέντρο της πόλης, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο και όμως θεωρητικά και στο μυαλό μας και στην πράξη η μία πλευρά είναι πιο πολύ συχναστή από την άλλη επειδή μπαίνει ο κόσμος στην πόλη και η άλλη πλευρά είναι ο δρόμος που βγαίνει ο κόσμος από την πόλη. Να υποθέσουμε ότι είναι ο αριθμός 24 από τη μία και 25 από την άλλη. Και τα δύο καταστήματα είναι ακριβώς απέναντι απέναντι. Πρέπει να μετρήσετε απάνω στο πεζοδρόμιο με αυτόν το μηχανάκι, με αυτόν τον μετρητή, πόσα άτομα έχουν περπατήσει το πρωί και το απόγευμα, ακόμα και το βράδυ. Μετά θα πάτε από την άλλη πλευρά, την άλλη ημέρα, και θα μετρήσετε την κίνηση των πεζών. Έχω δει πολλές επιχειρήσεις να αποτυγχάνουν στο ίδιο σημείο από διάφορους ιδιοκτήτες και από διάφορες κουζίνες και από διάφορες υπηρεσίες. Ο ένας έκανε καφέ, ο άλλος έκανε σνακς, ο άλλος έδινε φαΐ. Τους είδα να αποτυγχάνουν διότι ήταν στη λαθασμένη πλευρά. Και θα σας δώσω ένα πολύ καλό παράδειγμα. Όταν πάει ο άλλος στη δουλειά του, συνήθως πάει πρωί. Τι θέλει το πρωί? Τον καφέ του και το σνακ του. Όταν φεύγει από τη δουλειά του, θέλει να πάρει στο σπίτι του take away, έναν κοτόπουλο ψητό. Η μία πλευρά είναι για να μπήσεις στην πόλη, για να περάσεις την ημέρα σου και η άλλη πλευρά είναι για να πάσεις στο σπίτι σου. Κοιτάξτε σε ποια από τις δύο πλευρές θα κάνετε την επιχείρησή σας. Τώρα, όσον αφορά τους περιοίκους, τους γείτονες, την γειτονιά, δεν έχει σημασία αν είσαστε από την μία πλευρά ή από την άλλη, διότι αυτός που εργάζεται σε ένα γραφείο, είτε απέναντι είτε από την ίδια πλευρά, θα πάει να πάρει τον καφέ του. Επίσης και το αν θα γευματίσει μέσα στο γραφείο του. Είναι το ίδιο πράγμα να πάρει μια μερίδα κοτόπουλων από το κατάστημα, είτε είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Έχω δει επιχειρήσεις επιτυχημένες που σε τόπους που ήταν πολύ δύσκολο να το κατανοήσεις, που γίναν πολύ πολύ επιτυχημένες διότι και έψιναν τα κοτόπουλα, τους παρακαλώ, έψιναν 5 κοτόπουλα η ώρα 12 και έψιναν 60 η ώρα 3. Διότι στις 4 εσχόλανε ο κόσμος, έπαιρνε και το πακέτο του για να πάει στο σπίτι. Προσέξτε πολύ καλά, μην σας πούν ότι μέσα στην πόλη εκεί είναι η δουλειά και έξω από την πόλη δεν είναι η δουλειά. Πριν να κάνετε ένα εστιατόριο, πρέπει να επιλέξετε πρώτον την πελατεία σας. Θέλετε να ασχοληθείτε με τους νέους? Τι θέλουν οι νέοι? Θέλετε να ασχοληθείτε με την μεσαία ηλικία? Θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι άλλο? Εγώ λέω ότι η χρυσή τομή για να κάνει ένας έναν εστιατόριο, η βασική λέξη είναι η λέξη οικογένεια. Κανέναν οικογενειακό εστιατόριο δεν είχε ποτέ του πρόβλημα, γιατί ήταν μεγάλες οι παρέες, ήταν οικογένειες, δούλευαν πολύ τα Σαββατοκυριακά, πολύ την Κυριακή ειδικά αν είσαστε έξω από την πόλη. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσω το σημερινό βίντεο. Σας είπα ότι θα υπάρξει και άλλο. Η γνώμη δική μου είναι ότι η κρίση είναι πολύ σοβαρή. Οι εστιατόρες έχουν σήμερα μια επιχείρηση, όλοι οι εστιατόρες,
Όλοι, ανεξαιρέτως. Έχω μια επιχείρηση η οποία ονομάζεται Ασθενής και θα πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να καταστήσουν την επιχείρηση τους βιώσιμη. Θα είναι λυπηρόν, ίσως και αναπόφευκτον ότι μερικοί μπορεί να μην τα καταφέρουν. Εύχομαι όμως όλοι να κάνουν την προσπάθειά τους. Σας έχω ξαναπεί ότι όποιος θέλει τη βοήθεια μου θα του τη δώσω ευχαρίστως. Μπορεί να μου αφήσει από κάτω έναν σχόλιο, μπορεί να μου στείλει έναν email για να τον βοηθήσω. Δεν χρεώνω κανένα συνάδελφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Σεφ Άντρος Χαραλάμπους. Θα τα πούμε και ξανά.